Πού πήγε ο ήλιος, τα παιδιά, γιατί έφυγε. Πήγε την άλλη μεριά, έτσι. Τα μικρά δεν μπορούν να καταλάβουν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Δεν μπορούν λόγω ηλικίας. Είναι πάρα πολύ αντιδραστικά. Βιάζονται πάρα πολύ και έχουν πολύ λανθασμένη άποψη για τη μουσική. Θα σου πω κάτι εγώ προσωπικά. Την η δουλειά δεν είναι ντροπή. Τη θεωρώ καλή παίκτρια την κόλλη. Θα σου πω και τους λόγους κάποια στιγμή. Απλά δεν είναι ψημένη στην πίστα. Καταλαβαίνεις. Δεν θα γίνουν όμως εδώ μέσα. Έχει όλα τα φόντα. Καλά τους είπε. Να κάνει πράγματα. Πολύ. Και είναι και ταλαντούχο κορίτσι, πολύ. Και εγώ θεωρώ ότι έχει καλό υλικό η Κόνη. Πολύ καλό υλικό. Και είναι φίλε, και έχει καλό υλικό. Σε 5 χρόνια όμως. Σε 6. Ρε φίλε, άμα στρωθεί κάτω στη δουλειά, να σου πω κάτι, ξέρεις τι χρειάζεται τώρα η Κόνη να κάνει. Να τραγουδάει κάθε βράδυ, να κάνει live show μπροστά σε κόσμο κάθε βράδυ. Κάθε μέρα. Έτσι θα εξελιχθεί. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι που χρειάζεται. Νομίζω να κάνει. Νομίζω ρε φίλε ότι πραγματικά εξελίσσεται. Νομίζω ότι όμως πραγματικά εξελίσσεσαι όταν αρχίζεις και τρως τα χαστούκια σου και νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ταπεινός. Δεν μπορεί. Ωραία, θα δούμε αυτή τη βδομάδα. Εγώ πιστεύω θα καταφέρει να αποδείξει αυτή τη βδομάδα ότι. Εμένα δεν μου λέει μια εμφάνιση τίποτα. Θα το δούμε, ρε παιδί μου, αυτή τη βδομάδα και την επόμενη. Γιατί δεν πιστεύω να φύγει. Ο πιο ταπεινός από τα μικρά είναι μόνο η Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα. Κοριτσάκι. Είναι ταπεινή και γνωρίζει. Όλοι οι υπόλοιποι νευριάζουν, τους λες κάτι, νευριάζουν. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Εγώ γι' αυτό δεν βοηθάω κανέναν. Γιατί πρέπει να έχεις ανοιχτά τα αυτιά σου. Δεν μπορώ εγώ να σου πω κάτι και να μου πεις. Με το παππούσο ή ματιά ή τέτοιο δεν έχει βοήθεια. Οι μικρότεροι. Δεν θα πω την γκρινιά. Όχι, οι μεγαλύτεροι γκρινιάζουν πιο πολύ. Οι μικρότεροι απλά δεν είναι σε θέση να δεχτούν τις κριτικές. Παίρνουν μια στάση άμυνας. Είναι λογικό. Ενώ βιάζονται και θέλουν να φτάσουν γρήγορα στην πηγή. Φίλε, αφού το βλέπεις ότι δουλεύει. Ναι, ρε φίλε, είναι 18 όμως. Η εικόνη δουλεύει. Εντάξει, δεν κάθεται. Δεν δουλεύει σωστά όμως. Δουλεύει και πολύ από όλους μας εδώ μέσα. Όχι σωστά. Όχι σωστά. Λέει απλά το κομμάτι όλη μέρα. Δεν λέει τίποτα αυτό. Το ίδιο έκανε και ο Μινάς. Δεν είναι δουλειά. Με τον Μινά στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ για τις απαντήσεις, ο τρόπος που το διαχειρίστηκε. Πάρα πολύ. Στεναχωρέθηκα. Όχι τσαντίστηκα. Ο Μινάκος θέλει πολύ δουλειά. Με το που πήρα το κομμάτι, του το λέω μία, εγώ δεν εστιάζω καθόλου. Δεν με νοιάζει καθόλου το φωνητικό. Δεν με στεναχώρησε καθόλου το φωνητικό του. Με στεναχώρησε ότι έβλεπα ένα παιδί που χαμογελάει στην κάμερα και δεν έχει ιδέα γιατί πράγμα μιλάει το τραγούδι. Τσακώνεται με την κόμενά του και προσπαθεί να τη πει να τα βρούμε. Αυτό δεν το είδα ποτέ. Ήταν σαν να ακούω άγια νύχτα σε προσμένη. Δεν με πείραξε το τονικό. Πείραξε ότι δεν ένιωθω. Δεν έχω μιλήσει με τα περισσότερα παιδιά γιατί είδα μέσα στο μάθημα ότι δεν είναι και σε θέση να ακούσουν. Δεν ξέρω αν αύριο θα είναι. Η κριτική είναι δύσκολο πράγμα. Γιατί όταν την κάνουν. Γιατί για να μπορείς να δεχτείς την κριτική των άλλων, πρέπει πρώτα να έχεις δεχτεί την κριτική στον εαυτό σου. Τη σωστή κριτική. Γιατί και εδώ μέσα ακούω από τους έμπειρους, είμαι πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου. Όταν λες συνέχεια δικαιολογίες, δεν νομίζω ότι είσαι αυστηρός με τον εαυτό σου.